Είναι μαζί μου ο κύριος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Σακελαρόπουλε. Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε. Ναι, πείτε μας. Θα ξεκινήσω με ένα πλεονέκτημα που έχουμε ως περιφέρεια της Ελλάδος, ως Ολυμπιακή Γη, την πολυτροπική πρόσβαση, και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι έχουμε δύο αεροδρόμια, έχουμε αυτό στο Άκτιο, στη Βόνιτσα. Βεβαίως. Και του Αράξου, μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι στην Πρέβεζα, είναι Δυτική Ελλάδα, και αυτό του Αράξου για το οποίο και μιλάμε. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω και εσάς αλλά και τους ακροατές μας για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφερειακή Αρχή και τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για την περαιτέρω ενίσχυση του αεροδρομίου Αράξου, παρότι θέλω να το τονίσω αυτό, δεν ανήκει στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Παρ' όλα αυτά κάνετε προσπάθειες για να αποκτήσει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Βεβαίως, και θα είμαι και συγκεκριμένος στις παρεμβάσεις που έχουμε προβεί. Ως Περιφερειακή Αρχή λοιπόν από την πρώτη στιγμή έχουμε αναγνωρίσει τη σημασία του αεροδρομίου στην τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και γι' αυτό βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τον αερολιμενάρχη, με τους επαγγελματίες του τουρισμού, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο υπάγεται και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο οποίο ανήκει και το αεροδρόμιο Αράξου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των επαφών έχουμε πολύ συχνά κληθεί να λύσουμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας όπως αντιλαμβάνεστε, διάφορα λειτουργικά μικροπροβλήματα, κυρίως αισθητικής φύσης και πρόσβασης. Όπως? Όπως. Για να αναβαθμιστεί λοιπόν το αεροδρόμιο του Αράξου, βέβαια δεν αναβαθμίζεται με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό σε γειτονικά αεροδρόμια. Μπαίνω και στην ουσία. Μέσω του νέου προσώπου, εντός εισαγωγικών για να μην παραξηγηθώ, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που αποτελεί και τη βάση ενός τουριστικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας, με το διαφημιστικό rebranding το Ολυμπιακή Γη, Olympian Land, αλλά και με στοχευμένες ειδικές δράσεις προβολής του ίδιου του αεροδρομίου. Δεύτερον, έχουμε εκπονήσει μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αεροπορικών συνδέσεων του Αράξου με τον καθηγητή, τον κύριο Μιχαηλίδη. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της μελέτης τα παρουσιάσαμε τον περασμένο Ιούνιο, και αναλύθηκαν οι τρόποι τόνωσης του εισερχόμενου τουρισμού στην Δυτική Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης αεροδρομικών συνδέσεων με το αεροδρόμιο του Αράξου. Επόμενη προσπάθεια. Προσέλκυση αεροπορικών εταιριών μέσω έμεσης και άμεσης διαφήμισης του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Σχεδιάσαμε με πλάνο επαφών με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού αλλά και με ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, που εξετάσαμε τις δυνατότητες νέων πτήσεων. Επιστέγασμα λοιπόν αυτών των προσπαθειών μας ήταν η σημαντική συμφωνία του αερολιμένα Αράξου με το δημοφιλές ταξιδιωτικό πρακτορείο Test Tour, ενός από τα μεγαλύτερα και καταξιωμένα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη, όπου συμφωνήσαμε για 2 χρόνια να πραγματοποιούνται πτήσεις από τις Βαλτικές χώρες. Και επειδή είδαμε κύριε Σακελαρόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είδαμε ότι και φέτος υπάρχει μία αύξηση και στις πτήσεις αλλά και στους επιβάτες που καταφθάνουν στην περιοχή μας. Βέβαια από Δευτέρα, επειδή μίλησα και με τον κύριο Γκουβίτσα, από Δευτέρα θα έχουμε τα στατιστικά στοιχεία συνολικά. Ποιες άλλες αγορές μπαίνουν στο στόχαστρο? Ήδη προχθές είχαμε πάει, συμμετείχαμε και είμαστε τιμόμενος προορισμός στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Του χρόνου προγραμματίζουμε να πάμε σε 17 χώρες συμμετέχοντας σε τουριστικές εκθέσεις, προβάλλοντας τη φήμη αυτό που είμαστε, δηλαδή την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω. Στήριξη στο αεροδρόμιο του Αράξου, επιπρόσθετα κάθε
καλοκαιρινή θερινή περίοδο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη διοίκηση του αεροδρομίου ως προς την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους ταξιδιώτες. Mm-hmm. Ως με τη λειτουργία του γραφείου μας τουριστικής πληροφόρησης. Επίσης, μιας και αναφερθήκατε και στο ότι είχαμε αύξηση, και αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι τον Απρίλιο είχαμε ένα ταξίδι εξοικείωσης Ρουμάνων δημοσιογράφων στον τόπο μας. Είχαν έρθει 30 δημοσιογράφοι. Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το ταξίδι διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ρουμανίας, όπου στελέχη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρειας τους ξενάγησαν σε περιοχές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επίσκεψη των δημοσιογράφων του Ρουμανικού Τηλεοπτικού Συνεργείου ήταν μια ευκαιρία να προβληθεί η περιφέρειά μας ως πόλος έλξης πιστών προσκυνητών και επισκεπτών από την ομόθρησκη Ρουμανία. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες ενέργειες του τύπου, να προσελκύσουμε και κόσμο και από τη Βρετανική αγορά, για παράδειγμα, που είναι εκεί το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί επισκέπτονται πάρα πολλοί Βρετανοί την περιοχή. Θα μπορέσουμε και εμείς, για παράδειγμα, να προσελκύσουμε κόσμο από εκεί? Είναι τα ταξίδια που θα έχουμε προγραμματίσει το 25 για προσέλκυση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας. Όμως, να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, το αποτέλεσμα λοιπόν του Ρουμανικού Τηλεοπτικού Συνεργείου, τι ανέδειξε? Το θρησκευτικό τουρισμό. Ναι. Αποτέλεσμα λοιπόν, οι δημοσιογράφοι στον τόπο τους έγιναν οι πρεσβευτές, όπου μέσα από τη γραφή και το λόγο τους ανέδειξαν αυτό το πλούτο του θρησκευτικού θησαυρού της Δυτικής Ελλάδος. Άρα χρειάζονται τέτοιες δράσεις. Θέλουμε. Είχαμε 15.000 αφήξεις. Ναι. Σημαντικός αριθμός. Άρα αποτυπώνεται, ναι, θέλω να πω, και στο αποτέλεσμα. Κύριε Σακελαρόπουλε, κλείνοντας, μπορεί εν τέλει το αεροδρόμιο του Αράξου να συμπεριληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ? Το αεροδρόμιο του Αράξου, θα το πω και πάλι, δεν είναι στις αρμοδιότητες μας. Εμείς πάντα και μέσα από αυτές τις δράσεις που σας ανέφερα, συγκεκριμένα τι έχουμε κάνει, παρότι δεν είναι στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας, επιθυμούμε και θέλουμε πραγματικά να γίνει ανταγωνιστικό. Θα είναι καλό για όλους μας. Αυτό θα κρατήσουμε. Είναι το καμάρι μας. Ναι. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις και από τον Περιφερειάρχη να υπάρχει και σύνδεση με την Ολύμπια Οδό. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται συνέργειες, χρειάζονται υποδομές. Μόνος του κάποιος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το τουριστικό προϊόν θέλει όλους τους φορείς να συνεργαστούν. Σωστά. Κύριε Σακελαρόπουλε, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.